ψηλά οι δύο τους. Ένα σαφανή γιατί δεν είπα ότι έρχεται από τον Βοτόνις Academy και ξεκινάει πολύ επιθετικά κατευθείαν ο Παπαδάτος για να μπει να πιάσει σε over-under, καθώς η Στεφανίδη προσπαθεί να την ξεκολλήσει από πάνω της. Στεφανίδη είναι μια πάρα πολύ καλή νεαρή kickboxer. Σήμερα νομίζω είναι το ντεπούτο του στο MMA. Ένας τεχνικό MMA man. Μόλις 16 χρονών η Κατερίνα Στεφανίδη. Νομίζω προσπαθεί να σετάρει μια armbar, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Από κάτω συγκάρτ. Και ότι βλέπω να κρατάει πολύ το ένα χέρι, οπότε φαντάζομαι και εγώ ότι θέλει να κυνηγήσει μια armbar. Body triangle για τη Στεφανίδη. Συνεχόμενα χτυπήματα στο σώμα από την Παπαδάτος. Μικρή σε ηλικία και η Παπαδάτος, 17 χρονών. Συγγνώμη, 15 χρονών. 15 είναι η Παπαδάτος, η οποία τώρα θα σύρει τη Στεφανίδη μέχρι τη γωνία της κοντά, αλλά σταμάτησε πριν την φέρει στο κλουβί. Και αυτή τη φορά η Στεφανίδη έχει περάσει το χέρι της, κυνηγάει μια γκυλοτίν. Wow. Θα δυσκολευτεί να την κλείσει από εκεί πέρα, φαίνεται ήδη η άβολη θέση του χεριού της. Οκ. Ξανά συνεχόμενα χτυπήματα στο σώμα από την Παπαδάτος, στο σώμα της Στεφανίδη. Πέρα μια δύσκολη θέση, άμα δεν μπορείς να χτυπήσεις το κεφάλι, μια δύσκολη θέση θα είσαι μέσα στην γκάρντα από πάνω. Οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για τις κοπέλες, γιατί είναι λίγο πιο μεγάλες, ισχύουν για τις κοπέλες. Ναι, βεβαίως, ναι. Ωραία και πίεση. Τώρα, την ευκαιρία στη Στεφανή να πάει για μια άρμπαρ. Δεν βλέπω, η Στεφανή δεν βλέπω να επιχειρεί κάτι παρά μόνο να προσπαθεί να κρατήσει κοντά την Παπαδάτος. Δεν φαίνεται να επιχειρήσει, να προσπαθεί να επιχειρήσει κάτι άλλο. Η Παπαδάτος απ' την άλλη χτυπάει. Νομίζω θα έπρεπε η Στεφανή να κυνηγάει πιο πολύ τα submission. Δεν έχει λόγο να κρατάει τόσο πολύ. Ή τουλάχιστον να προσπαθήσει να σηκωθεί όρθια, να πάει στο striking. Ξέρουμε ότι είναι καλή στο striking. Να δούμε. Έχουμε άλλα 15 δευτερόλεπτα. Ίσως να πρέπει ο διαιτητής να τους σηκώσει και βέβαια τελειώνει τώρα ο χρόνος, αλλά δεν έχει κάποια πολύ μεγάλη βλάβη. Και τέλος του πρώτου γύρου. Στον πρώτο γύρο που ο Παπαδάτος ήρθε διαβασμένη και να κυνηγήσει κάτι να κλείσει την απόσταση. Και ξεκινάμε δεύτερος γύρος. Και θα ξαναμπεί η Παπαδάτος για να πιάσει και να τη φέρει στο έδαφος σε half guard αυτή τη φορά. Και full mount. Δεν ξέρω πού χτυπάει η Παπαδάτος ακριβώς, αφού μόνο το κεφάλι της Στεφανίδη φαίνεται. Πολύ καλή πίεση. Να χρησιμοποιήσει το κλουβί, να περπατήσει πάνω στο κλουβί για να ξεφύγει από το mount. Αν θα δυσκολευτεί πολύ. Και ίσως η μόνη επιλογή που έχει Παπαδάτος εδώ πέρα είναι να πάει. Ω, νομίζω πάει για μια άρμαρ. Δοκιμάσει. Παπαδάτος φαίνεται να είναι πολύ κοντά. Δεν ξέρω πώς δεν έχει κάνει ακόμα tap η Στεφανίδη. Παπαδάτος είναι πολύ ψύχρεμη, ξέρει ότι την έχει πιάσει πολύ καλά την άρμαρ. Δεν κάνει tap, λέει μάλλον. Και θα το σταματήσει ο διαιτητής. Wow, technical submission. Το σταμάτησε ο διαιτητής.
Έχουμε νικήτρια με technical submission, με armbar στο δεύτερο γύρο. Κόκκινη γωνία, Λόλα Παπαδάτος!